Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Survivor! Δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε το μάτι μου μαζί με τον Ηλία Ξενάκη. Δεν ξέρω, πανικοβλήθηκα, η αλήθεια είναι. Μάλλον επειδή τη γούνα, όπως είπα, πανικοβλήθηκα όμως και με πολλά με το Survivor χθες. Πανικός, καταρχάς, πάμε να δούμε τι έγινε με το νούμερο τηλεθέας σας γρήγορα. Και το Survivor είναι στην πρώτη θέση με 29,5%. Απέναντι του το Tatouage 24,6%. Το Masterchef 24,5%. Και το Έλα στη θέση μου 23,8%. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η Φελίσια, η καινούργια παίκτρια, αποκάλυψε ότι τον λέμε Φραουλίτσα. Τον αγόρου. Πήγε και του λέει έξω, σε λένε Φραουλίτσα. Σου λέει, γιατί όμως τη ρωτάει η παραγωγή, γιατί το είπες Φραουλίτσα, και λέει στο diary η Φελίσια, όχι τίποτα άλλο, μη μου ξεφύγει κατά τη διάρκεια κανένας παιχνιδιού, πάμε Φραουλίτσα και γυρίσει και με κοιτάξει και χάσουμε. Κατάλαβε, σου λέει έξω, σε λένε Φραουλίτσα. Και λέει κιόλας ότι δεν ξέρω κατά πόσο χάρηκε. Εντάξει, γέλασε, λέει. Ήταν κάτι που ήθελα να του το πω, λέει, για να μην μου ξεφύγει και εμένα. Φαντάζεσαι, δεν έχουμε ακούσει να τον λένε Φραουλίτσα ακόμα. Ποια ήταν η αντίδραση του αγόρου? Γέλασε μόνο. Γέλασε. Με τα μουσάκια του, το έβγαλε και μουσική. Άρα μπορεί να τον έχουν ξαναπεί. Δεν ξέρω, αλλά γελάσανε περισσότερο όλοι με τη Σπυροπούλου. Γιατί λέει ο Κωνσταντίνος Τσεπάνης, εδώ το Survivor, λέει, κάνει μαγικά. Δηλαδή, λέει, σκέφτομαι διάφορα. Θα βγω έξω και θα γίνω κι εγώ πατέρα σιγά σιγά, το σκέφτομαι. Και εκείνη τη στιγμή, λέει, η Σπυροπούλου που έχουν παγώσει όλοι, γυρίζει και λέει, μπορείς και εδώ να γίνεις. Μάλιστα. Σεξ. Σεξ και βία. Δεν κατάλαβε. Στέλνουν όλοι να γίνουν γονείς τώρα με το Survivor. Δεν ξέρω γιατί. Διότι και ο Στέλιος Κριτικός λέει: η έκπληξη που ήθελα να κάνω την προηγούμενη φορά στο έπαθλο επικοινωνίας είναι ότι πήρα μία απόφαση με τη συγκατάθεσή της ότι μόλις γυρίσω στην Ελλάδα θέλω να κάνω και τέταρτο παιδί. Τους από αυτό είναι το Survivor. Τους βγάζει τι, το μητρικό και το πατρικό ένστικτο. Παιδιά, πραγματικά θέλουν όλοι να γίνουν πατεράδες. Και υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα που το ξεκινήσαμε και χθες, αλλά δεν ξέραμε για. Τώρα μάθαμε. Έρωτας, έρωτας, έρωτας. Ο Σόζον και λοιπόν. Κωνσταντίνα is on love, love, love. Δεν χορταίνω να τη βλέπω, λέει. Είναι μοναδική. Θα μου άρεσε να τη βλέπω κάθε πρωί. Είναι η χαρά της ζωής. Βγάζει έναν τόνο, ακόμα και η φωνή της, την οποία όχι κάνει για πρωινό. Εγώ την ακούω μουσική. Τη βλέπω και χαίρομαι. Θεωρώ ότι δεν ξεκινάει καλά ο άνθρωπος αυτός. Γιατί? Ναι, και ο Αργιανίδης κάπως έτσι ξεκίναγε. Για ποια? Με τη Σάρα. Και κάπου μπαμ, κόλλησε μετά. Καταλαβαίνεις, δεν ξεκινάει πολύ καλά. Όχι, παιδιά, η Ντίνα μπορεί να θέλει να φτιάξει τη ζωή της τώρα. Που γίνεται κορίτσι του λαού. Συγγνώμη. Και σκέψου τι ωραίο που θα είναι εμείς να λέμε του χρόνου, αν είμαστε Ντίνα. Εδώ, βγήκε η Σπυροπούλου με το χάρο. Ολόκληρη Ντίνα, ολόκληρη Ντίνα Σπυροπούλου. Ναι. Η οποία ξέρουμε, μια παλιά τη σχέση, ας πούμε. Ναι. Θα πάει τώρα να τα φτιάξει με έναν προπονητή χόκεϊ. Ναι, αλλά είναι ωραίος ο χάρος. Τι είναι? Σαν άντρας. Όχι, δα. Έχει μία έτσι. Όχι. Ναι, αλλά είναι πρωταθλητής χόκεϊ επί χώρου του. Ναι, εντάξει. Κάνει τη διαφορά, είναι και λίγο και φάτος. Είναι και, εντάξει. Σαν χάρος βέβαια δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι πολύ και φάτος. Να ρωτήσω κάτι, γυρίζουν το Survivor είναι... ή το κάνανε Power of Love για να πουλήσει? Επειδή όμως αυτός είναι ο χάρος. Ναι. Πρέπει να βρει κάτι να τον φτιάχνει. Πρέπει να βρει ένα χάρο. Δεν πρέπει να φτιάχνεται λίγο χάρος, δεν κάνει και λίγο χάρος. Ο χάρος τι μόνο κάνει? Αυτό ο χάρος. Δεν λίγο αυτό. Όχι, βρε παιδί μου, εννοώ ότι θα πρέπει να βρει απαραίτητα την Κωνσταντίνα, η οποία είναι χαρά αφού Θεού. Αφού αυτή θέλει να του πούμε, εμείς μη θες αυτή, πάρε άλλη. Μάλιστα. Ο χάρος και η χαρά Θεού. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι το Survivor το γυρίσανε λίγο σε Power of Love. Είδαν ότι έχει νούμερα, απορώ γιατί το Power of Love. Γιατί και σου λέει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί έχει νούμερα αυτό το πράγμα. Γιατί είναι θεωρώ ότι είναι η Μπακοδήμου, το βλέπουν και λίγο έτσι γελάνε και κάνουν εγώ πλάκα, χαβαλέ και. Δεν ξέρω γιατί. Έχει, ξέρω. Και έχει μπει ένας καινούργιος παίκτης στο Power of Love, ο Ισαάκ, ο οποίος. Ισαάκ. Ισαάκ. Ναι. Άκου τώρα να δεις. Μπαίνει σαν να είναι φοιτητής σε μπαρ σε μπουρνάζ. Καλησπέρα, κοιμητάει. Φοιτητή σε βάρο τον Μπουρνάζη. Τέτοιο πράγμα. Του είχε δει και εσύ αυτού. Ξεκάθαρα, εννοείται. Λοιπόν, ενώ ο Δρυμονάκος κάνει την αποκάλυψη στο Survivor Πανόραμα. Λέει, σεβασμός στην Κωνσταντίνα.
έχει στήριγμα. Έτσι είπε. Εγώ δεν την ήξερα, λέει, την Κωνσταντίνα καθόλου. Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση. Ρώτησα. Δεν ξέρω αν τη το είπαν τα άλλα παιδιά, γιατί τα ρώτησα. Μου έλεγαν, είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Λέω, ποια είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Απλά είπα, λέει, τον σεβασμό, γιατί δεν είχε αθληθεί και στα αγωνίσματα τα δίνει όλα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που δεν έχει αθληθεί. Κατάλαβες. Σεβαστείτε την Τίνα. Εγώ κατάλαβα. Είναι σαν να πηγαίνεις εσύ στον Άγιο Δομήνικο. Άμα πάω εγώ στον Άγιο Δομήνικο, αγάπη μου, θα φάω μέχρι και τους φοίνικες άμα πεινάσω. Ξέρεις ότι είμαι πολύ ευρηματικός άμα πεινάω, το έχεις παρατηρήσει. Θα φας και τους άλλους. Εντάξει, δεν θα κάνω και τον κανιβαλισμό. Α, όχι, δεν θα φτάσει. Αλλά εγώ δεν πήγαινα καν στο Survivor. Πώς φαντάζεσαι όμως να ήταν ο Τζόρτζι στο Survivor. Παιδιά, τώρα μην μου μιλάτε για τον Τζόρτζι. Είδα χθες το Masterchef, ήθελα να μπω με στην τηλεόραση να τον βαρέσω. Κι εγώ. Α, εσύ φτύρει με τις κακίες του τώρα το φαρμάκι. Εγώ δεν το είδα χθες, αλλά πραγματικά, δηλαδή, τι φαρμάκι είναι αυτό, τι φαρμακόγλωσσος, Χριστέ μου. Τέλος πάντων, καλά. Σε άλλο επεισόδιο αυτά, το στο αυριανό.